Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, με αφορμή ένα σχόλιο ενός συνδρομητή μου που με ζήτησε ευγενικά να δείξω τα ρολόγια μου. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά ρολόγια, αλήθεια είναι. Αποφάσισα όμως να σας δείξω δύο, ίσως τα πιο ωραία και αγαπημένα μου καταδυτικά ρολόγια. Εδώ έχω δύο ρολόγια λοιπόν. Το ένα είναι το Citizen Pro Master και το Orient Mako. Λοιπόν, και τα δύο αυτά ρολόγια, όπως τα βλέπετε, είναι πανέμορφα και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι καταδυτικά και τα δύο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από το αγαπημένο μου, που πλέον έχει γίνει αγαπημένο μου, το Citizen Pro Master. Το συγκεκριμένο ρολόι είναι ένα κλασικό καταδυτικό ρολόι, το οποίο το κύριο χαρακτηριστικό του, όπως όλα τα καταδυτικά ρολόγια, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η περιστρεφόμενη στεφάνη εδώ. Λοιπόν, ακούτε αυτά τα χαρακτηριστικά κλικ που κάνει. Λοιπόν, η περιστρεφόμενη στεφάνη χρησιμοποιείται από τους δίτες για να ορίσουν το χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να βρίσκονται μέσα στο βυθό της θάλασσας. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το εισήγαγε πρώτη η Blank Pay, νομίζω, από τις εταιρείες ρολογοποιίας, αλλά έγινε πασίγνωστο από την Rolex δεκαετία του 50. Δεν ξέρω εσείς οι παλιοί, νομίζω, αν θυμάστε την πρώτη ταινία του James Bond, φορούσε ένα καταδυτικό ρολόι της Rolex, το Rolex Submarine, με NATO ζουλού όπως αυτό εδώ, και είναι το ίδιο μοντέλο που κυκλοφορεί και τώρα, ας πούμε, από τη Rolex. Εν πάση περιπτώσει, το χαρακτηριστικό αυτού του ρολογιού είναι ότι έχει στην θέση 8 την κορώνα. Αυτό εδώ λέγεται κορώνα που βλέπετε. Με την κορώνα ρυθμίζει στην ημερομηνία του ρολογιού, όπως επίσης και την ώρα. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, εκτός από αυτό, μπορείς και το κουρδίζεις όπως είναι ένα μηχανικό ρολόι. Παρόλο που είναι αυτόματο και κουρδίζει με την κίνηση του ρότορα που έχει από πίσω, κουρδίζει και με το και με την κορώνα. Είναι ένα πολύ ωραίο καταδυτικό ρολόι, ευανάγνωστο, παρόλο που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σαν κατράν. Δηλαδή, βλέπετε εδώ στο χέρι μου, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Οι διαστάσεις του είναι γύρω στα 42 χιλιοστά και παρόλο που δεν είναι πολύ μεγάλο σαν καταδυτικό ρολόι, είναι πάρα πολύ ευανάγνωστο. Δηλαδή, μπορείς να διακρίνεις την ώρα από πολύ μακρινή απόσταση, και αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να τα έχουν όλα τα καταδυτικά ρολόγια, γιατί ειδικά όταν βρίσκεσαι μέσα στο βυθό, επειδή υπάρχει αυτή η θολούρα από το νερό της θάλασσας, δεν μπορείς να διακρίνεις πολύ εύκολα και να διαβάσεις πολύ εύκολα αριθμούς κλπ. Γι' αυτό θα πρέπει ένα καταδυτικό ρολόι πρώτα απ' όλα να είναι πολύ καλά ευανάγνωστο. Και αυτό το ρολόι είναι ορισμός αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευανάγνωστο, γιατί έχει τεράστιους δείκτες, έχει τεράστια σημεία εδώ που δείχνουν την ώρα, και είναι επικαλυμμένο από ένα φωσφορικό υλικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να διατηρεί το φως του ήλιου για πολλή ώρα μετά, με το που θα μπει σε σκοτάδι. Στο τέλος θα σας δείξω και ένα τεστ για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ρολόι το έχω φορεμένο με NATO ζουλού, έτσι λέγεται, αυτό εδώ,
το οποίο το αγόρασα από το eBay με 1 ευρώ, παρακαλώ, πάρα πολύ καλή τιμή. Βάζω το NATO Zulu, είναι πάρα πολύ άνετο στο χέρι και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το φοράς όλη μέρα. Όταν το αγόρασα έχει ένα καουτσοκένιο λουράκι, το οποίο ήταν αρκετά σκληρό και δεν μπορούσα να το φορέσω πάνω από 2-3 ώρες. Τι άλλο να πούμε για το Citizen. Το Citizen, το συγκεκριμένο μοντέλο, το Pro Master, έχει πιστοποιημένη αντιαβροχοποίηση στα 200 μέτρα από έναν ανεξάρτητο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει όλα αυτά τα τεστ για να πάρει αυτή την επίσημη πιστοποίηση ότι αντέχει το συγκεκριμένο μοντέλο στα 200 μέτρα. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι που βλέπετε το φορούσαν οι ιταλικές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις της Ιταλίας για 10 χρόνια. Ήταν το επίσημο ρολόι και τώρα βέβαια δεν είναι. Και επίσης έχει περάσει και σε βάθος, έχει δοκιμαστεί και σε βάθος στα 400 μέτρα και έχει περάσει με επιτυχία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για αυτό το ρολόι. Θα έλεγα ότι είναι το αγαπημένο μου, είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Orient, που και αυτό είναι ένα αυτόματο μηχανικό ρολόι. Αυτό το έχω από το 2014. Είναι ένα εξαιρετικά όμορφο ρολόι, το βλέπετε κιόλας πόσο όμορφο ρολόι είναι. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος για την ακρίβεια που έχει σαν μηχανισμός, παρόλο που δεν είναι πολύ ακριβό ρολόι. Έχει σχετικά πολύ καλή ακρίβεια, έχει γύρω σε μια απόκληση 10 δευτερόλεπτα πάει μπροστά την ημέρα, που για αυτή την κατηγορία θα λέγαω ότι είναι εξαιρετική η ακρίβειά του. Εδώ και αυτό έχει μια περιστρεφόμενη πορτοκαλί στεφάνι, η οποία είναι πάρα πολύ καλά μονταρισμένη στο ρολόι, στην κάσα του ρολογιού. Ακούτε τα κλικ που κάνει, είναι πάρα πολύ καλά μονταρισμένο, έτσι. Και αυτό είναι ένα καταδυτικό ρολόι. Βέβαια βλέπετε η κόρονα σε αυτό το ρολόι είναι στη θέση 3. Είναι στην κλασική θέση που είναι σχεδόν στα περισσότερα ρολόγια. Από εδώ ρυθμίζουμε την ημερομηνία και την ώρα του ρολογιού, ή μάλλον ψέματα, εδώ από εδώ ρυθμίζουμε μόνο την ώρα του ρολογιού και από εδώ ρυθμίζουμε την ημερομηνία από αυτό το κουμπί. Και αυτό λέει ότι είναι στα 200 μέτρα διάβροχο, όμως αυτό το ρολόι δεν έχει πιστοποιημένη επίσημη πιστοποίηση ότι στα 200 μέτρα, όπως είχε το Citizen. Αυτό σημαίνει ότι αν πάει στα 200 μέτρα το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο μοντέλο, το πιο πιθανό είναι να μην αντίξει σε αυτή την πίεση και να πάρει νερό. Θα μου πεις τώρα, ποιος κάνει κατάδυση από εμάς τους απλούς κοινούς θνητούς, ποιος μπορεί να κάνει κατάδυση στα 200 μέτρα, ελάχιστοι άνθρωποι φαντάζομαι στον κόσμο. Εδώ βλέπετε το πίσω μέρος του ρολογιού που είναι μια βιδωτή κάσα, και αυτό το ρολόι είναι πανέμορφο, είναι πιο elegant, είναι πιο έτσι για επίσημη, ας πούμε, για επίσημη εμφάνιση. Βλέπετε, το έχω βάλει ένα δερμάτινο πορτοκαλί λουράκι, δερμάτινο, το οποίο δένει άψογα με το πορτοκαλί στεφάνι που βλέπετε εδώ και μοιάζει πάρα πολύ με το Omega Seamaster. Το Omega Seamaster βέβαια κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ, καμιά σχέση στην τιμή, αλλά πραγματικά και αυτό είναι εξαιρετικά κομμάτι, πάρα πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ όμορφο. Και οι δύο εταιρείες λοιπόν που βλέπετε είναι Ιαπωνέζικες. Οι Ιαπωνέζοι έχουν μια μακρά παράδοση στα ρολόγια και μάλιστα προσφέρουν πάρα πολύ ποιοτικά ρολόγια σε πολύ καλύτερες τιμές σε σχέση με τους Ελβετούς, που δηλαδή τα αντίστοιχα
ελβετικά ρολόγια κοστίζουν πάνω από 1000 ευρώ. Δηλαδή, σε αυτή την ποιότητα κατασκευής και με αυτή την ακρίβεια, ένα ελβετικό ρολόι κάνει πάνω από 1000 ευρώ. Ενώ αντίθετα, ένα γιαπωνέζικο ρολόι το παίρνεις πολύ πολύ πιο φτηνά, γύρω στα 100 με 200 ευρώ είναι η τιμή τους. Μπορείς να... Παλιά, ας πούμε, εγώ αγόραζα απ' έξω από Σιγκαπούρη που οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές και δεν υπήρχε και τελωνίο. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή υπάρχει τελωνίο, πάνω από 25 ευρώ πληρώνεις τελωνίο, δεν συμφέρει η αγορά ακόμα και αυτών των ρολογιών, δεν συμφέρει από έξω. Με πολύ ψάξιμο μπορείς να βρεις σε πολύ καλές τιμές από ελληνικά site αυτά τα ρολόγια. Για παράδειγμα, αυτό το ρολόι που βλέπετε το βρήκα σε ένα ελληνικό site στην τιμή που το είχα αγοράσει πριν 6 χρόνια από τη Σιγκαπούρη. Με έκανε τρομερή εντύπωση. Ίσως επειδή είναι παλιό μοντέλο, ίσως επειδή δεν έχει ζήτηση, ίσως επειδή θέλουν να δώσουν τα stock κομμάτια και να πάρουν χρήματα. Τέλος πάντων, το πουλάνε σε πολύ συμφέρουσα τιμή. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορώ να το αφήσω link από κάτω να μπει να κοιτάξει, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για μένα τα ρολόγια είναι ένα πάθος. Το είχα από μικρός. Μου αρέσουν τα ρολόγια γιατί προσδίδουν στον καρπό του άντρα κύρος και στον καρπό της γυναίκας φινέτσα. Και εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το ρολόι που φοράς, προσδίδεται και την κοινωνική σου και οικονομική σου κατάσταση. Δηλαδή, το άμα φοράς, άλλο να φοράς ένα ρολόι των 200 ευρώ, ας πούμε, δείχνεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, κάποιος μικρομεσαίος ή κάποιος που τέλος πάντων έχει περιορισμένα οικονομικά. Και άλλο όταν φοράς ένα Rolex, ας πούμε, δείχνεις ότι είσαι κάπως της ανώτερης κοινωνικής τάξης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και τίποτα.